Αυτό το βίντεο δεν έχει πραγματικά κανένα νόημα. Γιατί με έφερε σε τούτο το μάταιο κόσμο. Δεν στραβώ λεμιά σου, εγώ δεν σε βλέπω. Εγώ έχω μπριζώσει κι άλλο εντωμεταξύ. Φορτώνει. Φορτώνω, μάνα. Αφού ήρθα και σε βρήκα έξαλλη. Τώρα γιατί φωνάζουμε. Γιατί πιο ευέλικτη. Όχι, μαμά, έχω γκόμενο. Άνθρωποι. Μονάχοι. Τι τη ανεβάζει. Είπε ψέματα. Ναι. Έχει ξεκινήσει και γράψει και το ξέρω. Έχω μάθει τα κόλπα σου. Δεν το έκανα κρυφά. Όχι, το έκανε κρυφά τι άλλε φορέ. Είμαι να μέσα. Είμαι πιο κεντρισμένε. Εδώ. Είσαι στο παράκαντο λίγο τώρα. Τώρα νομίζω θε ένα λίγο πιο δεξιά. Αδέρφια μου, αλίτε, πουλιά. Τι κάνετε, πώ είστε. Αυτή η προσέγγιση ξεκινήματο πρώτη φορά έχει γίνει. Όχι, δεν έχει γίνει. Αυτό. Έχω κάνει πάρα πολλέ φορέ. Α, το έχει κάνει πολλέ φορέ. Ναι, γιατί απευθύνομαι και στα αδέρφια μου και στου αλίτε και στα πουλιά. Τι λες, ποιος το λέει αυτό το τραγούδι, καλά που να ξέρεις ποιος το λέει. Ο Τόλης Βοσκόπουλος. Το έλεγε ο Τόλης Βοσκόπουλος. Γιατί που να ξέρω, μωρέ. Στο φεστιβάλ, καλά, επειδή είναι πολύ παλιό, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Εγώ το θυμάμαι λόγω ότι είμαι λίγο μικρότερη σου. μεγαλύτερη, συγγνώμη. 23 μόλις ετών. Δεν είμαστε οι δυο μας, αν και εσείς βλέπετε και πιστεύετε ότι είμαστε οι δυο μας. Πρώτον, υπάρχει ο Λουκουμάς, ο οποίος δεν γυρίζει την κάμερα τώρα γιατί θα γίνει μακελιό. Και από εκεί είναι η Εύη. Εύη, θα έρθει να πεις μια καλησπέρα. Ναι, κάτσε να δει. Είναι και η Εύη, αλλά είπαμε το σημερινό βίντεο να είναι λίγο σαν το. Μαμά, α, ωραίο σακάκι έχεις επιλέξει. Θα βάλεις και το σακάκι, πρέπει για να έρθει. Ναι, και όχι, το λέω επειδή φοράνε και οι δύο ρούχα μου. Είναι πια αυτό δεδομένο. Γεια σα, παιδιά, τι κάνετε. Καλά είναι τα παιδιά. Πού το ξέρει, γιατί φαντάζομαι. Γιατί φαντάζομαι θα είναι καλά τα παιδιά. Κάτσε από εκεί εδώ τώρα και θα φύγω. Παιδιά, να σα πω κάτι. Η Ευελίνα όταν είναι στην κάμερα είναι με στην καλή χαρά. Γιατί, έρχεται σε επαφή με εσά που σα νιώθει η οικογένειά τη και χαίρεται πάρα πολύ που μπορεί και ανταλλάσσει απόψη μαζί σα. Και εσείς απαντάτε μέσω των σχολείων κτλ. Αυτό ισχύει, αλλά εννοείς ότι όταν είμαι εκτός κάμερας πώς είναι. Ναι, όταν ήρθα ήσουν πολύ εκνευρισμένη. Είμαι ακόμα πάρα πολύ εκνευρισμένη. Ναι, αλλά γιατί βρε Ευελίνα, σου είπα. Γιατί δεν είναι ζωή αυτή η μαμά. Γιατί με έφερε σε τούτο το μάταιο κόσμο για να τυραννιέμαι. Είναι μία από αυτές τις μέρες. Κοίταξε, σήμερα που θα με γεμίσει τύψεις. Η Ευελίνα ήταν πολύ στεναχωρημένη και τις λέω. Είμαι ακόμα και θα είμαι για μέρες. Εκείνο το άσπρο τι είναι γύρω από το ένα μάτι μου, έτσι θα βγω. Όχι, αυτό είναι τις κάμερες που δείχνει που είναι το κέντρο που είναι. Δεν μπορώ να με βλέπω με μονόφθαλμη. Α, να έφυγε. Δεν έφυγε, είναι εκεί. Όχι, τώρα έφυγε. Λοιπόν, άκουσε με, Ευελίνα μου. Και θέλω να πω σε όλα τα παιδιά που παρακολουθούν, γιατί έχει νεολαία και αυτό είναι ένα λόγο παραπάνω που χαίρομαι γιατί. Είμαστε και νεολαίοι και είμαστε και εμείς που καθόμαστε με τη νεολαία. Είμαστε όλοι μαζί. Νιώθω μαμά σας τώρα και είμαι μαμά σας. Λοιπόν, να ξέρετε ότι οτιδήποτε πάει να σας στεναχωρήσει, αυτό που λέμε τοξικό, το διώχνετε αμέσως. Δεν θέλουμε τοξικούς ανθρώπους. Ναι, αλλά εδώ είναι η βασική μας διαφωνία. Θέλουμε ούτε τοξίνες. Καλά, αυτό το πούμε σε μια άλλη εκπομπή. Σε μια μαγειρική. Σε μαγειρική, ναι. Υγεία. Όταν εσύ στεναχωριέσαι για κάτι, μη σε στεναχωρεί. Κάνε αυτό που λέει η ψυχούλα σου, αλλά προσπάθησε άμα να. Αν κάνω αυτό που λέει η ψυχούλα μου, θα μπω φυλακή, βρε μαμά. Αυτό δεν καταλαβαίνεις. Και δεν το ξέρω, τόσο και ανησυχώ. Βρε, εσύ που ξέρεις κάτι παραπάνω. Απλώς δεν ξέρω πάντα. Στα ξέρω πάντα, γι' αυτό τι ρωτάς και εσύ. Είναι για φυλακή. Για να καταλάβετε, απλώς δεν μπορώ να σας αναλύσω γιατί εμπλέκονται πάρα πολλοί άνθρωποι τους οποίους δεν μπορώ να εκθέσω. Δεν μπορώ να εκθέσω και να εκτεθώ κι εγώ και να εκτεθείς κι εσύ και η Εύη και όλο μας το σόι. Και ο Λουκουμάς. Και ο Λουκουμάς κυρίως και κύριοι. Είμαι χάλια, σας λέω. Μπορώ να σας πω ακριβώς. Απλώς έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές ασυνεννοησίες. Δεν ξέρω αν είναι αστρολογικό, νομίζω είναι και αστρολογικό. Αλλά έχουν συμβεί πολλά πράγματα που με κάνουν να θέλω με πάρα πολύ δύναμη να κοπανίσω το κεφάλι μου στον απέναντι τοίχο. Πράγματα που προσπαθώ να διαχειριστώ και ήρθε φυσικά και η μητέρα μου και οι καλύτεροι μου φίλοι εδώ προκειμένου να με ηρεμήσουν. Εγώ έχω μπριζώσει κι άλλο εντωμεταξύ. Ναι, μα εμείς είμαστε αυτό τα πρέπει δύο να το ψάξει σε βάθος. Γιατί έχεις μπριζώσει. Είμαστε τα δύο άτομα τι? Στη ζωή της Ευελίνας που την μπριζώνουν αφάνταστε. Δηλαδή, αν δύο άνθρωποι μπορούν να με φτάσουν 0%, είναι αυτές οι δύο. Και παρόλα αυτά έχουν έρθει αυτές οι δύο να μου συμπαρασταθούν. Που το εκτιμώ. Εσύ δεν ήρθες να μου συμπαρασταθείς γιατί δεν ήξερες ότι δεν είμαι καλά. Στο είπα μόλις. Ναι, παιδί μου, αλλά να σου πω κάτι. Σου είπα, Ευελίνα, μην νοιάζεσαι τι θα πούνε και τι θα κάνουνε. Εσύ η επαφή σου είναι η έξωθεν μαρτυρία σου. Ξέρεις τι μ' αρέσει όμως που με συμβουλεύει, αλλά με κοιτάει την κάμερα. Έχετε δει πιο επαγγελματία. Μα κοιτάω την κάμερα γιατί μέσα από την κάμερα σε βλέπω. Δεν στραβώ λεμιά σου εγώ για να σε βλέπω. Ποιο είναι το καλό σου προφίλ. Το άλλο. Α, θες να αλλάξουμε! Έλα αυτήν άλλη. Και με Ευελίνα μου,
Ναι. Δεν θα πω την τρέχουμε για λογαριασμό τη, γιατί κάτσαμε έτσι, γιατί αυτό είναι το καλό δικό μου. Εντάξει. Ναι, μη σκιάζουμε στα σκότη. Ναι, μη σκιάζει. Και τίποτα να μην σκιάζει στο σηκώτη. Αυτό το βίντεο δεν έχει πραγματικά κανένα νόημα. Δεν ξέρω γιατί το βλέπετε, δεν ξέρω γιατί το γύρισα κι εγώ. Απλώς πραγματικά αύριο είναι Τετάρτη, τώρα είναι το προηγούμενο βράδυ. Αλλά δεν το κάνουμε επειδή πρέπει να κάνει κάτι, το κάνουμε γιατί θέλουμε να πούμε πράγματα ουσία. Έχει νόημα αυτό που λέει. Ότι δεν πρέπει, ρε παιδί μου, να τσαντίζει και να έχει τοξικού ανθρώπου στη ζωή σου. Συμφωνώ πάρα πολύ. Έχει point. Απλώς ξέρετε τι, εγώ τώρα είμαι στη φάση που βάζω όρια στους ανθρώπους. Η μαμά μου διαφωνεί πάρα πολύ. Ναι, γιατί από τη στιγμή που βάζεις όρια, σου σπάνε τα νεύρα, θα κοιτάξεις ότι σου σπάνε τα νεύρα με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα φτιάξεις την κοινωνία. Όχι, όχι, τελείως λάθος. Μα δεν θα φτιάξεις τον άνθρωπο. Δεν θα τον αλλάξεις τον άνθρωπο εσύ. Εντάξει. Σέφτσα. Έτσι, το τσακωμό. Παρ' όλα αυτά. Δεν θα τον αλλάξει εσύ τον εκάστοτε. Δεν θέλω να αλλάξω τον εκάστοτε, αλλά μπορώ να τον αποκλείσω. Στην προσπάθειά σου να τον αποκλείσεις, προσπάθεια... φορτώνεις. Φορτώνω, μάνα. Φορτώνεις. Και στο τέλος, αγάπη μου γλυκιά, λειτουργείς βάρος όλο αυτό το φόρτωμα. Όχι, όχι. Αφού ήρθα και σε βρήκα έξαλλη. Τώρα γιατί φωνάζουμε. Γιατί να βρω το παιδί μου έξαλλο. Δεν το θέλω. Εν τω μεταξύ, πρέπει να ανοίξουμε την κάμερα γιατί ήταν το ίδιο και χειρότερο. Το θέμα είναι ένα. Εδώ έχουμε τη βασική διαφωνία. Ότι εγώ πιστεύω ότι τα όρια τα βάζουμε και πρέπει να τα βάζουμε και μην την ακούτε. Γιατί μάνα είναι και αυτή και πονάει, αλλά λέει άλλον άλλον τώρα στη συγκεκριμένη φάση. Βρε με φώναξε για να με προσβάλλει και να με. Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία των περιπτώσεων. Απλώ τα όρια πρέπει να τα βάλουμε για να έχουμε υγιείς σχέσεις. Γιατί καμία σχέση δεν μπορεί να είναι λειτουργική και υγιής χωρίς όρια. Ωραία, θα τα βάλουμε μέχρι εκεί που δεν μας πειράξει τα νεύρα. Θα μας πειράξει, είναι μια διαδικασία που λοιπόν, θα μας πειράξει τα νεύρα. Πρέπει να είσαι στη ζωή σου πιο ευέλικτη. Όχι, την ευελιξία μου πληρώνω. Δεν θα φτιάξεις εσύ τον άνθρωπο τώρα που φάσεις να μην την πληρώνεις. Δεν θα φτιάξεις εσύ τον καθένα που έχετε κάποια διαφωνία ή διαφορά. Θέλω να τον φτιάξω. Θέλω να καταλάβω τι με ενοχλεί και να πω Ευελίνα μου, αφού σε χαλάει, στη μάνα του. Θα το δεχτώ. Εντάξει, το πω ακούστε και εγκομενικό. Ναι, όχι, δεν είναι εγκομενικό. Ναι. Και εσύ, αν μου το πει εμένα, ήταν εγκομενικό. Τέλος ναι, πάντων. Εκτός αν είναι. Αυτό που είδε, το έχω πει. Και σου ξέφυγε τώρα. Ναι, μου ξέφυγε. Δεν είναι εγκομενικό. Ναι, άνοιξα την κάμερα για να σου πω ότι μαμά έχω γκόμενο. Δεν είναι εγκομενικό. Μου το πει αν είχε. Αν είχα, θα σου το πω. Αλήθεια. Μετά από δύο χρόνια σχέση. Τώρα αυτό και χαίρομαι και λυπάμαι γιατί πάντα στην άκρη του μυαλού μου λέω ότι αυτό είναι κάτι πολύ φυσιολογικό για την ηλικία σου να έχει και εσύ και ένα φίλο. Γι' αυτό κάθε φορά σε ρωτάω. Γιατί αυτό το πράγμα, μια καλή σχέση σε ηρεμεί κιόλα, Ευελίνα μου, κατάλαβε. Τα νεύρα μου δεν έχουν να κάνουν με το ότι δεν έχω σχέση. Τέλος πάντων, θα αλλάξουμε σχέση. Τα νεύρα μου έχουν να κάνουν με το ότι υπάρχει κόσμο εκεί έξω με τον οποίο καλούμε να συνεννοηθώ. Ναι, που δεν μπορεί. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί γιατί έχει να πει. Να σκέφτεται με το δικό σου σκεπτικό. Πολλοί όμως είναι στραβόξυλα. Υπάρχουν έξω στραβόξυλα, υπάρχουν ιδιορύθμοι άνθρωποι, υπάρχουν εγωιστές άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που την έχουν. Που ζουν μονάχοι. Σαν ξερόκλαδα. Στο. Δεν ξέρω τι συνέχεια. Δεν ξέρω. Υπάρχουν μονάχοι. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι. Σαν στάχι. Μπράβο, ρε. Τριγύρω. Θάλασσα από πλώ. Δεν το είχα στο ρεπερτόριο. Και δύο δεν. Μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα μου είχα στη ροή, ρε παιδί μου. Μου είχα στη ροή. Και δεν λέω, μου αρέσει να κάνει και μουσικά διαλύματα. Άνθρωποι. Μονάχοι. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι ότι φθείρεσαι εσωτερικά και εκνευρίζεσαι. Ναι, προσπαθώντας να κάνεις τα στραβόξυλα ίσια ή να κάνεις να περάσεις το δικό σου με τον τρόπο που το θέλεις εσύ και χάνεις και το δίκιο σου πολλές φορές. Δεν το χάνω. Αυτό θα τα φιλοσοφείς στη ζωή σου όλα, ναι. Είπε η μαμά, η Μπέση. Παλιά υπήρχε η θεία Λένα, τα ξέρει όλα. Κάπως ήταν παλιά. Δεν θυμόμαστε και τίποτα. Θέλουμε να σα πούμε πέντε πράγματα, δεν έχουμε καταφέρει να πούμε κουβέντα. Η θεία. Η θεία Λόλα που τα ξέρει όλα. Η λοιπόν, σεξι θεία Λόλα υπήρχε. Παιδιά, τα έχετε κάνει στο κεφάλι σας, μην πω. Έλα. Λοιπόν, σημασία έχει το αποτέλεσμα. Προσπάθησε να είσαι, όπως είπα πριν, ευέλικτη, να το φιλοσοφείς, να παρακάμπτεις. Εσύ ξέρεις τους ανθρώπους. Κάτσε εσάς παράλληλα. Κάτσε, ρε παιδί μου, κοιτάω σένα γιατί βλέπω. Κοιτάω την κάμερα γιατί βλέπω και σένα παράλληλα. Κάμερα, το monitor κοιτάω. Απλώς είμαι δίπλα σου και είμαι το παιδί σου και κάπως περίεργο. Μου έχεις βάλει και μια... Όχι, συνέχισε, συνέχισε. Μου έχεις και ένα μαξιλαράκι πίσω. Συνέχισε, εσείς πώς το κάνετε και όντως δεν τσακώνεστε ποτέ με κανένα. Το φιλοσοφώ, βρε παιδιά. Κοιτάζω το τελικό αποτέλεσμα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό το αποτέλεσμα το οποίο θα είναι η σωστή επαφή και η σωστή σχέση με τον κόσμο. Εμένα με ενδιαφέρει το αλυσβερίσι με τον κόσμο. Να είναι σωστό, να είναι... Θα πω σε άλλη συζήτηση τώρα. Να είναι αληθινό, και δεν μπαίνω σε άλλη. Συνεχίζω. Να είναι αληθινό το αποτέλεσμα.
να υπάρχει μια αλήθεια στη σχέση με τον άλλον. Όλα τα άλλα τα αποκλείσω. Αλλά άμα η αλήθεια όμως είναι στενάχωρη καθότι ο άλλος δεν συνεννοείται, δεν μπορεί, δεν θέλει. Ναι, θα τον κάνεις εσύ άνθρωπο και θα κάτσεις και θα γίνεις αιμονική προκειμένου να τον κάνεις άνθρωπο. Όχι, απλώς το απομακρύνει τον εαυτό μου. Αν δεν είχες νεύρα και αν το έκανες ψύχρεμα αυτό που μου λες, θα το δεχόμουν. Το ότι σε είδα να έχεις πολλά νεύρα σημαίνει ότι εκρήγνησε. Αυτό όλο το άγχος που έχεις να τους κάνεις, να τους φέρεις στα μέτρα σου, τα σωστά. Δεν λέω εγώ ότι είναι λάθος, γιατί το έχεις αυτό να είσαι πολύ ορθολογίστρια. Και δίκαιη. Και δίκαιη. Αυτό όμως γιατί το κατάλαβα. Πράγμα. Κατάλαβα. Νευριάζεις με τη μία που δεν το έκανε σωστά. Μετά έρχεται η συζήτηση με τον άλλον που δεν σου φέρθηκε σωστά. Μαζεύονται μέσα σου και λειτουργούν αθρηστικά. Και όλο αυτό το πράγμα σου κάνει κακό στον οργανισμό σου. Που μπορεί να μην το βλέπεις τώρα, στον οργανισμό σου. Αυτό με το ένα μάτι δεν μπορώ. Μην κοιτάς εκεί, Χριστιανή μου. Κέντρο Ελενίτσα, έπρεπε να τη δείτε και στο Dancing with the Stars. Ήταν όλοι κοιτούσαν μεταξύ τους εκεί που μιλούσε ο Λάμπρος Φυσφής, η μαμά μου μόνο κάμερα. Χαμογέλασε τον εαυτό του στο μόνιτορ. Μα το αφού το έλεγα και εγώ, ότι σταμάτα να κοιτάς την μα κάμερα. Να έχεις την κάμερα μπροστά σου και να κοιτάς. Να κοιτάω το κοριτσάκι μου, ορίστε. Τώρα είμαστε εντάξει. Κάτσε όπως σε βολεύει. Τώρα δεν νιώθεις ωραία έτσι. Τώρα δεν νιώθω. Δεν έχεις υπάρξει την κάμερα. Είναι άβολα. Τέλος πάντων, πού μείναμε, κοριτσάκι μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, την επόμενη φορά που θα έρθω, θέλω να σε δω πιο χαλαρή. Και μάλιστα θέλω να το ψάξει σε βάθος αυτό το ότι εκνευρίζεσαι με το παραμικρό. Καταλάβατε. Όχι τώρα εδώ, θα τα δείτε κι εσείς για να μην νομίζετε. Αυτή ήταν η υποστήριξη που ζήτησα. Θα βγω από τα ρούχα μου. Αυτή ήταν η υποστήριξη που ζήτησα. Καταλάβατε. Ελληνικές οικογένειες σου δημιουργούν τύψεις και ενοχές για το ένα σωστό πράγμα που πας να κάνεις. Αποφασίζεις να βάλεις όρια και να γίνεις κύριος του εαυτού σου. Και να πεις ότι αυτό δεν μου κάνει. Κάτω και χωρίς να εκρήγνεσαι. Τότε θα σε παραδεχτώ ότι έχεις. Άμα θέλω να εκρήγνει με. Καλά. Γιατί να εκρήγνεσαι συνέχεια, ρε παιδί μου. Γιατί θέλω δεν να σου πάει. Μα δεν σου πάει. Δεν σου πάει, ρε παιδί μου, να εκρήγνεσαι. Βλέπω μια Ευελίνα που εκρήγνεται. Εσύ. Μα που εκρήγνει με. Δεν με βλέπεις να μην εκρήγνει. Εσύ δεν εκρήγνεις. Ξέρεις τι μου λένε για σένα. Ότι παίρνουν χαρά που σε βλέπουνε. Παίρνουν χαρά σε βλέπουνε. Εγώ παίρνω χαρά που σε βλέπουνε. Είσαι ένα χαρούμενο πλάσμα. Και θα σταματήσει αυτή η χαρά να εκρήγνει με. Γράψτε σε σελίδα. Πρέπει να είσαι 24 ώρες το 24ωρο χαρούμενη ερώτηση. Όχι, εδώ τη μητέρα μου ρωτά. Εγώ ξέρω. Όταν πρόκειται να μιλήσεις στον κόσμο, δεν μπορείς να είσαι εκνευρισμένη. Ούτε να εκρήγνεσαι. Εκείνη τη στιγμή που βγαίνεις μέσα από την κάμερα από την εκπομπή σου, να ξέρεις ότι κάνεις και λειτουργήμα. Λειτουργήμα κάνεις. Γιατί κάνεις χαρούμενο τον κόσμο. Βλέπουν εσένα και παίρνουν και εκείνη χαρά. Ναι, αλλά δεν πρέπει μέσα από τα social media. Την ψυχολογία. Τι ανεβάζει. Γιατί είχαμε το σαλάτι. Εγώ τι έκανα. Έκανες πριν. Τέλος πάντων. Τσανεβάζει την ψυχολογία. Κάτι γιατί είχαμε ξανακρίνει με πάλι. Να σου πω. Δεν θεωρείς ότι πρέπει δηλαδή να περνάμε στα social media ότι είμαστε συνέχεια χαρούμενοι. Πες ότι εγώ αποφασίζω μόνο όποτε είμαι χαρούμενη να ανοίγω την κάμερα και να μιλάω. Ο κόσμος δεν θα απορρίσει γιατί στις αρχές που το έκανα μου έλεγαν μα πώς διατηρήσεις και έχεις τόσο καλή διάθεση όλη μέρα. Ενώ εγώ τη μισή μέρα εκρήνημαι. Δεν έπρεπε να σας δείξω. Δεν τη λέτε η νεολαία τη λέξη εκρήγνημαι. Τη λέμε. Πώς τη λέτε. Δεν έπρεπε να σας δείξω. Εκνευρίζομαι. Και ότι εκρήγνημαι. Να ξέρετε ότι δεν εκρήγνεστε μόνο εσείς. Εκρήγνοι είμαστε και οι υπόλοιποι. Μπορεί με λίγα λόγια. Χαίρομαι πάρα πολύ που με φώναξες. Βραδιάτικα. Και επειδή δεν έχω άλλο τρόπο να σε δω, επειδή είσαι πολύ άσχολη, ήρθα αμέσως. Ναι, το εκτιμώ προχθές, πάρα πολύ. Προχθές που σου είπα ότι πάω να ψωνίσω κοντά στο σούπερ μάρκετ που είναι κοντά σου, το έκανα. Είπες ψέματα. Ναι. Γιατί ήθελα να έρθω σε σένα. Και ενώ Ευελίνα επ' ευκαιρία βρίσκομαι στο σούπερ μάρκετ και δεν θα πω ποιο είναι για να μην το κάνω διαφήμιση. Όντως τώρα το έκανες. Απαγορεύεται. Σου λέω Ευελίνα, συμπτωματικά. Εσύ έλειπες εκείνη την ημέρα, ήσουν εδώ. Έλειπες, αλλά εγώ, επειδή είχα μέρες να σε δω, λέω πώς να δημιουργήσω ότι να πάω να δω το παιδί μου, να μην το ενοχλώ και όλα, γιατί δεν ξέρω και τις λεπτομέρειες πια στη ζωή σου. Θα πω ότι θα πάω στο κοντινό σούπερ μάρκετ. Και όλα αυτά είναι σπόντες για να καταλάβει αν έχω κάτι στη ζωή μου. Δεν ξέρω και τι γίνεται στη ζωή σου. Δεν με ρώτησες και σου είπα. Ναι, και αυτό σημαίνει ότι. Να το δεχτείς, ότι αυτή είναι η αλήθεια. Σε ξέρεις, εν πάση περιπτώσει, ό,τι θες κάνεις στη ζωή σου, καλώς καμωμένο και ό,τι σε εξυπηρετεί και ό,τι σε ευχαριστεί, εγώ είμαι μαζί σου σε κάθε σου απόφαση. Τι θα λέει στην κάμερα, μην ξεχνάς. Τι θα λέει στην κάμερα, Ευελίνα, σταμάτα!
Εγώ να σταματήσω. Εσύ που ποζάρεις για να μου πεις τι θέλεις από τη ζωή μου. Μιλάει σαν να πεις για όλους. Είναι μάνα όλων. Μιλάει για μάνα σαν σας. Άλλα παιδιά. Ναι, μιλάω γιατί νιώθω μάνα όλων. Η μάνα σας. Να σας πω κάτι. Εγώ νιώθω υγιέστατη που εκρήγνημαι. Αλήθεια. Το χρειαζόμουν. Δηλαδή πέρασα πολλά χρόνια στη ζωή μου που δεν είχα εκρήξεις. Κάπως είχα μου διάσει. Και ό,τι και να συνέβαινε, πολύ καλό ή πολύ κακό, εγώ ήμουν στην πορεία μου και συνέχιζα κανονικά. Τώρα έχω εξάρτηση που είμαι άπειρα χαρούμενη. Δηλαδή είμαι αφύσικα χαρούμενη. Επιβεβαιώνω. Ναι, επιβεβαιώνει. Ενθουσιάζομαι με το τίποτα και μπορώ να μην είναι ευτυχισμένη μέρες. Είχα πάρει τον Παναγιώτη τη Πράλα τηλέφωνο, 2 η ώρα το βράδυ. Και μου λέει τι έγινε. Εν μεταξύ μου είχαν πάει όλα στραβά πάλι. Και του λέω Παναγιώτη, πήρε να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Μου λέει είσαι εντάξει. Του λέω ναι, Παναγιώτη. Απλώς γυρίζω τώρα, οδηγώ, είναι άδειος ο δρόμος. Ακούω ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι στο ραδιόφωνο και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Καλά έκανες. Και που το ένιωσες και που το είπες. Μπράβο. Γιατί προσδιορίσες τη χαρά σου στον τόπο και στον χρόνο και με αυτόν τον τρόπο θα τη θυμάσαι. Είδες! Θα θυμάσαι ότι είσαι χαρούμενη. Πρέπει να λέμε πάρα πολύ ότι είμαι χαρούμενη. Να το Έχω λέμε νομοσύνη. Και να το μοιραζόμαστε. Gratitude. Να μην ξεχνάμε να λέμε στον άλλον «Σ' αγαπώ πολύ», «Είσαι το αγαπημένο μου άτομο», «Σε ευχαριστώ για ό,τι έχεις κάνει για μένα». Μια άλλη λέξη. Gratitude. Δηλαδή, όχι τα λέω γιατί είναι τα υπόλοιπα παιδιά. Μην διστάσετε να το πείτε, μην κάνετε οικονομία. Γιατί μπορεί αύριο όταν να αυτό αργά. Φέρνει χαρά στον άλλον. Παρ' όλα αυτά, για να μπορείτε να ζείτε έντονα και να ζείτε έντονα και τις χαρές σας, θα πρέπει να μην είστε μουδιασμένοι συναισθηματικά. Που όταν δεν είσαι μουδιασμένος συναισθηματικά, θα ζήσεις και τη στεναχώρια πάρα πολύ, θα ζήσεις και την έκρηξη. Εκρήγνησε. Όλα αυτά τα ζήσεις. Και τη χαρά, την ευτυχία. Άρα εγώ τώρα είναι πολύ normal που είμαι έξαλλη. Είναι και ανθρώπινο. Θέλω να βγω έξω. Είναι και ανθρώπινο. Να εγώ όμως οφείλω να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό. Τοποθετήσου, μητέρα. Θα ήθελα την τοποθέτησή σου πάνω σε αυτό. Δεν ήθελα να τοποθετηθώ αυτό που είπα πριν. Ότι πρέπει και να το φιλοσοφείς παράλληλα, να μην φτάνεις στα άκρα και να σκέφτεσαι ότι εκείνη τη στιγμή, στον πρώτο που κάνεις κακό, είναι στον οργανισμό σου. Αυτό είπα η καημένη. Τελεία και πάω. Ωραία τα έπεσα, αλλά δεν μπορώ και να το φιλοσοφώ και να είμαι σωστή και να μην κλείνω πόρτες και να βάζω τα όρια μου και να πίνω πολύ νερό και να είμαι πολύ σωστή στις υποχρεώσεις μου. Και κάποια στιγμή σου χρειάζεται. Η ηλικίωση με κούρασε. Κουράστηκα. Όχι, μου παιδί μου, παρόλο ότι έκανες πολλές διακοπές το καλοκαίρι. Το ήξερα ότι θα την άκουγα κάποια στιγμή, γι' αυτό θα τα άκουγα. Σε βρίσκω πολύ αγχωμένη. Απευθυσμένη. Ναι. Εγώ πήγα 3 μέρες διακοπές και γύριζα μέσα στην καλή χαρά. Είμαι έτοιμη να. Πώς το είπα. Να σαρώσεις. Να οργώσεις. Να στύψετε την πέτρα. Να διακτηνιστώ είμαι έτοιμη σε χιλιάδες πράγματα. Α, γιατί μέχρι να το ολοκληρώσω δεν τέριαζε η λέξη και λίγο πώς θα τη διορθώσω τώρα και μπροστά σας. Είναι σωστή αυτή. Να διακτηνιστεί σε χιλιάδες. Είμαι έτοιμη να κάνω πολλά πράγματα. Είμαι έτοιμη να σκεφτώ πράγματα. Να δημιουργήσω. Να ασχοληθώ με πάθος. Και μόνο με 4 μέρες διακοπές. 3 είπα πριν. Θα πω και αύριο. Πόσες μέρες. Πάτε άλλη μια αύριο. Μόλις με 13 μέρες διακοπές νιώθει άλλος άνθρωπος. Πήγατε με τον μπαμπά. Τώρα πήγανε. Γιατί είχε το ατύχημα πριν όταν είχαν κλείσει. Που έκανε stage diving. Και δεν πήγανε τότε. Αλλά τώρα είναι μια χαρά. Πήγαμε στην Εδιψώ. Στα Ιαμαθηκά. Κάναμε εμείς και όλα τα άλλα λυκόπουλα ήμασταν εκεί και κάτσατε με την νεολαία. Ναι, με την νεολαία κάτσαμε. Έγινε ένα φεστιβάλ νεολαίας μες στο νερό. Με πίδακες από νερό να πέφτουν στην πλάτη μας. Το τι ξύλο έφαγα το νερό στην πλάτη. Έπεφτε με τόση δύναμη το νερό. Θα καθόσασταν άλλη ενοχής. Μία μέρα. Ωραίο. Ναι. Μου στείλε μήνυμα σε μεγάλη θλίψη. Μου λέει κανονικά είχαμε κλείσει και άλλη μία μέρα και ο πατέρας σου βαρέθηκε και θέλει να φύγουμε. Και μετά βαρέθηκα κι εγώ. Αυτό δεν το πες. Ναι, ναι, και έτσι ταυτίστηκαν οι απόψεις μας. Άρα εσύ χάρηκες που γυρίσατε από τις διακοπές, όχι που πήγατε. Γι' αυτό είσαι έτοιμη να διακτηνιστείς. Εντάξει, μου έφτασε αυτό. Φαντάσου, 3 μέρες και ξεκουράστηκα. 4. Άντε πάλι και θα κολλήσουμε. Την τέταρτη ήταν η επιστροφή. Τι καταλάβατε εσείς από αυτό το βίντεο. Εγώ απλώς ήθελα να κάτσουμε όλοι μαζί στο σαλόνι και να τα πούμε σε μια μέρα που δεν είμαι καλά. Γιατί δεν είμαι καλά. Σας το λέω. Θες να παραγγείλουμε σουβλάκια. Είδες τώρα γιατί το κάνεις αυτό. Εσύ θες να παραγγείλουμε σουβλάκια. Θες, είναι συναισθηματικό φαγητό αυτό που θα κάνεις. Καλαμάκια. Έτσι λέγεται. Μπορούμε να παραγγείλουμε. Μπράβο, πολύ σωστή παρατήρηση. Ναι. Μπορούμε να παραγγείλουμε. Όχι σουβλάκια. Λουκουμαδάκια. Α, είσαι γλυκό, ε. Έχω πάρει τη δόση μου για σήμερα. Τι έφερες. Έχω φάει κάτι αμυγδαλωτά που πήραμε από την Εδιψώ. 2-3 λουκουμάκια, 2 κουραμπιεδάκια. Να, τόσα δα. Πού τα βρήκες τα κουραμπιεδάκια? Τα φέραμε όλα, δεν σου φέραμε όμως γιατί κάνεις δίαιτα. Όχι, μην μου φέρεις, ευχαριστώ γιατί πάρα. Γιατί σε ρώτησα και μου πες, μην μου φέρεις τίποτα. Ναι, το εννοούσα. Τι άλλο έφαγα γλυκάκια? Διάφορα γλυκάκια έτσι έφαγα. Μεσημεριανό δεν έφαγα.
Αλλά δεν έχει σημασία. Άμα φάω και μεσημεριανό, φάω και γλυκά, θα πάει πολύ η θερμίδες. Μπορούμε να πάρουμε, αν θέλετε, σαλάτες κοτόπουλο. Να πω κάτι σαν παρατηρητής για το βίντεο. Εγώ νομίζω ότι είχε πάρα πολύ σημασία το βίντεο αυτό. Είμαστε στον αέρα. Ναι, είχε πολύ σημασία γιατί είπατε κάποια πράγματα για το πώς να αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όταν είμαστε πιεσμένοι και αγχωμένοι και πώς τελικά το κάνετε εσείς. Και πετυχαίνετε να είστε πάντα τόσο εκθαμβωτικοί και χαλαροί και... Καλά, το εκθαμβωτικό κόψτο, το εκθαμβωτική. Αυτό δεν ξέρω, άμα θα το πει, το χώρο κόψει η Βελίνα στο μοντάζ. Και απλώς κάτσαμε, είδαμε πέρα από τις συμβουλές της μαμάς μου, ναι. Είδαμε και πού είναι το χάσμα των γενεών. Το χάσμα των γενεών σε περίπτωση που να το τονίσω λίγο. Δεν λες γνώμη, δεν είναι αγώνησα τη μαμά σου. Όχι, αλλά να πω πού εντοπίζω τη διαφορά μας. Ότι εγώ θέλω να νιώθω πολύ έντονα και η μαμά μου πιστεύει ότι είναι καλύτερο να τα συγκρατούμε λίγο τα συναισθήματα. Νομίζω αυτή είναι η διαφορά της γενιάς σας και της γενιάς μας. Ότι όχι να τα συγκρατούμε, να τα φιλοσοφούμε. Ναι, αλλά πέρα από αυτό, εσείς στη γενιά σας, ας πούμε, άμα σας έλεγε κάποιος να πάτε κάπου για καφέ και δεν είχατε χρήματα, θα λέγατε έχω πονοκέφαλο. Ήταν ταμπού όλα τα θέματα. Ενώ στη δική μας γενιά θα πεις πρώτα δεν έχω μία να έρθω, δεν γίνεται. Ενώ ότι είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι σε αυτά όλα. Ναι, ναι, συμφωνείς αυτό. Προχωρώντας τα χρόνια είναι διαφορετικός ο τρόπος προσέγγισης σε όλα τα θέματα. Ναι, και έχετε και την ανάγκη, και δεν ξέρω σας το λένε και σας οι γονείς σας, γιατί εμένα μου το λένε πάρα πολύ συχνά, μην κλείνεις πόρτες. Μην κλείνεις πόρτες, μην χαλάσεις τις σχέσεις σου. Μπράβο, κοριτσάκι. Μου το λέει συνέχεια. Εγώ το ακριβώς αντίθετο. Εδώ είναι ένα σοβαρό θέμα επίσης και πολύ καλά το έθιξες και μπράβο κορίτσι μου, το θυμάσαι. Μπράβο κορίτσι μου. Εμένα ενώ μου είχε εντυπωθεί αυτή. Εγώ γιατί... όμως είμαι εκεί. Εγώ δεν είμαι εκεί. Αλλά γιατί... δεν είναι θέμα γενιάς. Ναι, είναι θέμα. Καλά, είναι θέμα ότι η μάνα μου και εσύ είστε ο ίδιος άνθρωπος. Ναι, άλλο. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που το έχουμε ζητήσει και με τον ψυχολόγο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πάλι ώρα. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι επειδή μου το έχετε πει πάρα πολλές φορές από όταν ήμουν μικρή, εγώ πέρασα πάρα πολύ καιρό σε καταστάσεις επαγγελματικά, φιλικά, σε καταστάσεις που δεν ένιωθα καλά, αλλά έμενα γιατί μην τσακωθώ και μην δημιουργήσω θέμα και μην γίνει αυτό. Τώρα προσπαθώ να το γυρίσω και να κλείνω πόρτες, γιατί πόρτες οι οποίες δεν μου κάνουν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τις κρατάω ανοιχτές. Δεν σου κάνουν ως επιτοπλίστων. Δεν σου κάνουν τη δεδομένη στιγμή. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει, εγώ τώρα είμαι σε αυτήν την ηλικία. Άντε να μην την πω και μια φορά, συνήθως τη λέω. Δεν έχει πει εδώ στο κανάλι μας, δεν ξέρω. 35 χρονών δηλαδή. Ναι. Τι λέει, είδατε, δεν είναι κομπλεξάριστη. 35. Τι θέλετε τώρα, πάμε παρακάτω, συνέχιση τι έλεγε. Σας λέω κάτι πολύ σοβαρό. Το ξέχασα τώρα. Όχι, για τις πόρτες που κλείνουν και πότε ναι, χρειαστούν. Εγώ μετά την εμπειρία αυτή σε αυτή την ηλικία έχω να πω ότι έχω βρει μπροστά μου άτομα τα οποία ήταν θέμα χρόνου να τα φέρω με το μέρος μου και έχουν γίνει και κολλητοί μου φίλοι όταν κάποτε έπρεπε να τους κλείσω την πόρτα στη μούρη για κάτι. Άρχισα και δικαιολογούσα. Γιατί να είναι ο χαρακτήρας τους έτσι και ποιος ξέρει πώς μεγαλώσαν και γιατί να γίνουν έτσι. Όταν δίνεις αγάπη στον άλλον, είναι βασικά ένας χαρακτήρας νορμάλ, είναι θέμα χρόνου να τον φέρεις στα μέτρα σου. Γιατί όμως και να χαλάσεις να μην χρόνο το φέρει και φαιά ουσία όχι για έναν άνθρωπο που επανειλημμένα σε προσβάλλει, σου δείχνει ότι δεν σε σέβεται με οποιονδήποτε τρόπο. Καλά, για να προσπαθείς να τον φέρει, δεν θα με σώσει. Δεν με προσβάλλει, έχει έναν άλλο τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων που μπορεί να μην συμφωνήσουμε. Όταν όμως φτάσει η ώρα να κάτσω και να το κουβεντιάσω, μπορεί να το βάζω και στοίχημα με τον εαυτό μου. Εγώ ότι είναι θέμα χρόνου να τον φέρω ναι, στα μέτρα μου. Και σε πληροφορώ, όχι μόνο τους έχω φέρει στα μέτρα μου κάποια άτομα, αλλά έχουν γίνει και κολλητοί μου που θα τους έχανα αλλιώς. Αχ, είστε απέσιες. Καλά. Να πω, δεν μπορείτε κιόλα. Να πούμε και ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμο σε πειράζει να πω και το παράδειγμα με το τηλεφώνημα. Είναι ένα άνθρωπο με τον οποίο συνεργαζόταν, ήταν γνωστή. Θα το κόψω στο μοντάζμα να συμφωνήσει. Και τον έχει πάρει τηλέφωνο για να του πει κάτι. Αυτός νομίζει ότι το κλείσε. Αλλά δεν το έχει κλείσει. Και εσύ είσαι στην άλλη μεριά της γραμμής. Λένε ποιος ήτανε. Και λέει αυτός, η Μπέση ήτανε. Και λέει ο άλλος, τι σε ήθελε. Και απαντάει αυτός, έλα μωρέ, χεσμένη την έχω. Λέω με τον καημένο, έχει πεθάνει τώρα αυτός. Α, ζωή σε λόγο, δεν το γνώριζα. Αβολό. Αυτό δεν έχει να κάνει βέβαια. Έχει να κάνει με το ότι εσύ συνέχισες να μιλάς κανονικά και σου λέγα, γιατί δεν του το έπεσε ότι το άκουσες. Και μου λέγε, έλα μωρέ τώρα. Παιδιά, ακούστε με, σας φανεί τρομακτικό. Έχουν γνώση οι φύλακες. Mm-hmm. Τελεία και παύλα. Έχουν γνώση οι φύλακες. Ξέρω πάρα πολύ καλά και αντιλαμβάνομαι τι συμβαίνει γύρω μου από τον καθένα χωριστά. Τους τοποθετώ ανάλογα στην καρδιά μου. Δηλαδή, άλλους θα τους βάλω στην καρδιά μου, άλλους θα τους αφήσω απ' έξω να περιμένουν. Δεν θα τους κλωτσίσω να φύγουν. Αυτή είναι η διαφορά μας. Στην πορεία, αυτούς που για κάποιο λόγο κάτι κάνανε, είδα ότι κάπου ήταν κοντά μου σε κάποιο άλλο θέμα. Τους δίνω μια δεύτερη ευκαιρία. Είναι και αυτό. Τους δίνω μια δεύτερη ευκαιρία.
Σβήστε το. Και επίσης. Τους δίνω μια δεύτερη ευκαιρία. Πολύ σημαντικό. Ευκαιρία. Με κάπα. Ευκαιρία. Και επίσης μπορεί και ο άλλος να ήθελε να το παίξει μάγκα στο συνομιλητή. Κατάλαβε. Ναι, δηλαδή εγώ δεν θέλω να το παίξει. Ναι, ότι έλα μωρέ την αργυράκι τώρα. Σιγά μωρέ την αργυράκι. Ναι, την ναι, έχω ναι. χεσμένη, ας πούμε. Ναι, αλλά σου είναι εντάξει εσένα μετά να συνεχίσει να το Και από τότε ρε παιδί μου, όταν πάω να κλείσω το τηλέφωνο, κάθομαι λίγο παραπάνω. Να δει ποιο άλλο έχει χεσμένη. Αυτό είναι τραύμα. Να δω τι θα πει ο άλλο. Μήπω αφήσει πάλι και ακούσω τίποτα για να ξέρω και τι άνθρωπο είναι. Αλλά θα συνεχίσει να του μιλά παρόλα αυτά. Εγώ αυτό το καταλαβαίνω. Εγώ το καταλαβαίνω 100%. Και μετά θα πάμε στη θρησκεία που λέει αγάπα των πλησίων σου με τα ελαττώματά του. Όλοι οι άνθρωποι περνάμε από δύσκολες στιγμές. Όλοι κάνουμε λάθη. Τα λάθη είναι για τους ανθρώπους. Οπότε μπορεί να βρίσκεται σε μια περίοδο ο άλλος που να μην είναι και πολύ καλά ψυχολογικά. Δεν είπα στην πρώτη που κάποιος κάτι θα. Τελείωσε. Υπερθερμάνθηκε η κάμερα, κυρίες και κύριοι. Με σένα δίπλα να μην υπερθερμανθεί η κάμερα. Αααααα! Στα έχει πει κανείς άλλος αυτό. Δυστυχώς. Είδες λοιπόν, να. Αλλά πάντα ήθελα να μου το πει κάποιος αυτός να είναι η μητέρα μου. Κοριτσάκι μου. Μην κλείνει την πόρτα για να βάλουμε την κεντρική ιδέα τώρα, καταλαβες. Ναι, απ' εγώ για το αντίθετο βέβαια. Μην κλείνει πόρτες, άστες μισάνυχτες. Παρακαλώ πολύ, ειδικά για αυτό το θέμα, θέλω να πάρετε θέση. Στα σχόλια. Ναι, αλλά όχι στα ερωτικά να τονίσουμε εδώ. Γιατί... Γενικά για τη ζωή, oh. Δεν λέμε μόνο για τα ερωτικά. Εγώ είμαι υπέρ του όταν κάποιος σου φέρεται σκάρτα να μην κλείσει την πόρτα για να προστατεύσεις και εσένα και αυτόν από τη συμπεριφορά σου την επόμενη φορά που θα αποφασίσει να σε υποτιμήσει. Εντάξει, τώρα επειδή έχω κουραστεί θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά μόνο γι' αυτό. Αλλιώς δεν συμφωνώ. Αυτά από μας για σήμερα. Θα σας κλείσω κάπου εδώ για να προλάβω να μοντάρω και αυτό το βίντεο και για να ακούσω όλες τις υπόλοιπες συμβουλές της μητέρας μου. Έχεις και κάποια άλλα πράγματα να μοιραστείς μαζί μου τώρα, κλείνοντας. Όχι, δεν έχω τώρα να μοιραστώ. Θέλω να σε ευχαριστήσω που μου έδωσες την ευκαιρία για φορά. Όχι, μητέρα, όχι. Έλα, σταμάτα να ολοκληρώσω. Να είμαι στο κανάλι σου. Παιδιά, ό,τι καλύτερο σας εύχομαι. Στον καθένα χωριστά και σε όλους μαζί. Εύχομαι να βρείτε στη ζωή σας τον τρόπο που θα αντιμετωπίζετε τα πράγματα και τους γύρω σας όσο πιο γρήγορα, γιατί θα είναι καλό και για σας και για τους γύρω σας. Καλή συνέχεια λοιπόν. Φιλάκια πολλά. Να κάνουμε και το κλείσιμο. Γιατί δεν τα κλείσιμο αυτό δεν σας. Είναι που έχουμε συγκεκριμένο κλείσιμο. Α, ναι, μωρέ. Ναι, μωρέ, μαμά, δεν πειράζει. Έπει να ευχαριστήσουμε και εσένα για την πολύτιμη βοήθειά σου. Είστε εξαπλωμένοι απέναντι. Όχι, εμείς ευχαριστούμε. Όλα τα καλά. Ήταν τόσο ενδιαφέρουσα η συζήτηση που ο Λουκουμάς κοιμήθηκε. Τον δείτε λίγο. Αυτό συμβαίνει ώρα τώρα. Εκεί είναι εκεί και ροχαλίζει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like. Subscribe. Εσύ που είσαι το outsider για να μην τα καταφέρεις. Subscribe. Ωραία. Σας αγαπώ. Κι εγώ. Από εμένα. Εμένα. Και εμένα. Και το παιδί. Να έχετε μια όμορφη μέρα.